Μάχη για ένα τραπέζι στα μαγαζιά με εξωτερικό χώρο. Υπόγειος πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών Ευρώπης για τα εμβόλια. Δώστε την πατέντα, λέει ο Biden. Απελευθερώστε τις εξαγωγές, απαντά η Κομισιόν. Νέα στοιχεία για το συμβόλαιο θανάτου κατά του ξενοδόχου στη Ζάκυνθο. Τι καταγγέλει ο δικηγόρος του. Και τώρα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο Λάμπη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πρεμιέρα σήμερα για τις οργανωμένες παραλίες που άνοιξαν για τον κόσμο με αντισηπτικά, αποστάσεις και self-test για τους εργαζόμενους. Πρώτο ελεύθερο Σαββατοκύριακο και για τα καταστήματα της εστίασης με τραπεζάκια έξω και χωρίς μουσική. Η στάση των πολιτών υποδειγματική. Πολύ ευτυχισμένοι που μπορούμε να βγούμε. Βλέπω λίγο χαμόγελα στον κόσμο. Εντάξει, είναι ωραία, ωραία η θάλασσα. Περάμε ωραία, επιτέλους. Μεγάλη ελευθερία, ναι. Ναι, επιτέλους ξεφεύγουμε λιγάκι από το σπίτι. Μετά από πολλούς μήνες, ένα τεράστιο χαμόγελο φώτισε τα πρόσωπα των πολιτών που δεν έχασαν την ευκαιρία να απολαύσουν το πρώτο τους ελεύθερο Σαββατοκύριακο, ξεκινώντας με μπάνιο στις οργανωμένες παραλίες. Τι και αν βρισκόμαστε στις αρχές Μαΐου. Το θερμόμετρο θυμίζει Ιούλιο. Για το λόγο αυτό, λίγο μετά τις 10.30 και όπως βλέπετε και εσείς, οι οργανωμένες παραλίες που άνοιξαν σήμερα γέμισαν από κόσμο. Πέροχα, μια χαρά είναι. Nice to be back on the beach. Really, really lovely. Όπως μπορείτε να δείτε στα πλάνα από τον drone του Star, οι παραλίες του Λεκανοπεδίου φόρεσαν τα καλά τους για να υποδεχτούν τον κόσμο, πάνω απ' όλα όμως με ασφάλεια. Οι ομπρέλες μεταξύ τους πρέπει να έχουν απόσταση τουλάχιστον 4 μέτρα, σε κάθε ομπρέλα έχουν τοποθετηθεί 2 ξαπλώστρες και μπορούν να γίνουν περισσότερες μόνο εάν πρόκειται για οικογένειες. Είμαστε έτοιμοι, οι αποστάσεις στα τραπεζάκια μας είναι όλα με αντισηπτικά. Το προσωπικό μας είναι ήδη με self-test τσεκαρισμένο. Στη βάρδια τους έρχονται και θερμομετρούνται, υπάρχει ασφάλεια. Μια χαρά, είναι πάρα πολύ ωραία, ελεγχόμενα, με προστασία. Very nice to see happy people around and everything is organized again and life is here. Είμαστε αρνητικοί. Αρνητικοί όλοι. Πρώτο Σαββατοκύριακο με ανοιχτά τα μαγαζιά της εστίασης και όπως βλέπετε κι εσείς, τα ουζερί και οι καφετέριες είχαν την τιμητική τους. Τα τραπέζια στα ουζερί γέμισαν με παρέες που θέλησαν να χαλαρώσουν απολαμβάνοντας τους νόστιμους μεζέδες και το ουζάκι τους, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας. Κρατάμε όλες τις προβλεπόμενες συνθήκες υγειονομικές και προχωράμε, εντάξει. Πώς είναι το πρώτο Σάββατο μετά από 6 μήνες που βγήκαμε έξω? Πολύ καλό, πολύ καλό. Ήδη είναι παραγγελίες. Είναι σφυρίδα και στήρα. Στήρα 2 κιλά, σφυρίδα 2.300 από την Πάρο. Τι ώρα θα παραγγελία? Αυτό είναι για τις 7 το απόγευμα. Και αυτό στις 6.30. Τα τραπέζια γεμάτα όλα. Γεμάτα, γεμάτα. Περιμένουμε να μας δώσουν και τους ημιπαίθριους χώρους μέσα. Δηλαδή σήμερα Σάββατο μέχρι τι ώρα έχουμε κρατήσει? Μέχρι τις 10 η ώρα παίρνουμε κόσμο. Μετά σταματάμε γιατί πρέπει 11 η ώρα να είμαστε κλειστά. Μέχρι τις 11 η ώρα είστε full? Είμαστε full, ναι. Γεμάτες όμως ήταν και οι καφετέρειες με παρέες που είχαν να ειδωθούν πολύ καιρό. Με ελευθερία μετά από τόσο καιρό μέσα, καλό θα είναι να απολαύσουμε λίγο το καιρό, το καλοκαιρινό πλέον, να δούμε λίγο θάλασσα. Πρώτο Σαββατοκύριακο ανοιχτά, υπάρχει πολύ θετική ενέργεια. Ο κόσμος είναι πολύ χαρούμενος. Όσο η επιχείρηση Ελευθερία προχωράει, τόσο ο κόσμος αισιοδοξεί πως σιγά σιγά θα αποκτήσει ακόμα περισσότερες ελευθερίε.